Οι εισηγητές μας και οι ομιλητές του ΚΚΕ έθεσαν όλα τα ζητήματα. Και γενικά και ειδικά, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, αλλά και γενικότερα. Φυσικά, απάντηση δεν πήραν από την κυβέρνηση και είναι φανερό. Είμαστε δύο κόσμοι. Είμαστε εμείς που υποστηρίζουμε την ανατροπή ενός βάρβαρου συστήματος και είστε και οι υπόλοιποι που υποστηρίζετε την εξυπηρέτησή του και τσακώνεστε για το ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν είναι θεωρητική. Έχει αποδειχθεί πια, κύριε Τσακαλώ, το κυβερνήσατε και πλέον έχουν πέσει οι μάσκες γενικώς. Θα ήθελα να θέσω ορισμένα ζητήματα. Πρώτο θέμα. Αυτό που επαναλαμβάνεται μονότονα από όλα τα άλλα κόμματα είναι ότι ζούμε σε μια πρωτοφανή παγκόσμια υγειονομική κρίση. Σωστό είναι αυτό. Ότι έχουμε παγκόσμια υγειονομική κρίση είναι ένα γεγονός. Στην οποία κρίση φορτώνεται, λέτε ότι είναι υπεύθυνη και για την οικονομική κρίση. Και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, ανεξάρτητα από την κριτική που υπονοούν ή και το λένε, λένε ότι το εμβόλιο θα μας φέρει στην κανονικότητα. Μεγάλη αυταπάτη. Εκτός, και θα πω μετά, να πούμε τι εννοούμε κανονικότητα. Τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Εμείς λέμε ότι πράγματι αυτή η παγκόσμια πανδημία είναι πρωτοφανής τα τελευταία χρόνια. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Λειτουργήσε ως καταλύτης, όμως συμπληρώνουμε, και αυτό είναι το ουσιαστικό, στην εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης ό,τι αφορά και το χρόνο και το βάθος της. Οι βαθύτερες αιτίες, και απευθύνουμε σε όλους που κάνουν την πάπια μου, επιτρέπετε, αλλά λαϊκά μιλάμε, είναι άλλες. Είναι μια κλασική καπιταλιστική κρίση που εμείς την προβλέψαμε. Και την προβλέψαμε από παλιότερα. Είναι κρίση υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου. Έχουν μαζευτεί αμύθιτα χρήματα που δεν μπορούν να επενδυθούν γιατί δεν εξασφαλίζουν μεγάλα ποσοστά κέρδους. Είναι, θα έλεγα, μια κλασική περίπτωση της καπιταλιστικής κρίσης που φαντάζομαι ότι όλοι την αντιλαμβάνονται, ανεξάρτητα βέβαια από το τι λένε για το πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή. Είναι αυθαίρετα αυτά που λέμε εμείς? Είναι σωστό αυτό που λέμε, ότι είναι καπιταλιστική κρίση και ότι ο κορονοϊός την έφερε πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερο βάθος? Για να δούμε. Είχαμε αρνητικά επιτόκια σε παγκόσμιο επίπεδο? Ναι ή όχι? Και πανηγυρίζει και η κυβέρνηση. Και μιλάω και για τους υπουργούς τώρα και άλλοι. Τι σημαίνει αρνητικό επιτόκιο? Σημαίνει κρίση καπιταλιστική. Έχουμε μάλλον δανεισμό τρεις φορές μεγαλύτερο. Στο δανεισμό λέω και χρέος, το δημόσιο και το ιδιωτικό. Τρεις φορές μεγαλύτερο από τον παγκόσμιο ΑΕΠ. Ναι ή όχι? Τι σημαίνει αυτό? Αδιέξοδες οικονομίας. Τρεις φορές είναι το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος σε παγκόσμιο επίπεδο μεγαλύτερο από το τι παράγεται από το ΑΕΠ. Έχουμε επιβράδυνση της οικονομίας και της ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών. Ναι ή όχι? Έχουμε. Έχουμε πριν τον κορονοϊό. Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης έχει πτώσει από το 2017. Ο κορονοϊός έφτιαξε και το 2017. Που έχει πτώσει. Ή δεν είναι αλήθεια αυτά τα στοιχεία? Κύριε Χατζηδάκη, είναι αλήθεια ή όχι? Είναι αλήθεια. Κανένας δεν τα αμφισβητεί. Και σας ρωτάμε, αφελώς, εντός εισαγωγικών, καλά δεν τα ξέρετε αυτά? Φανταζόμαστε και έτσι είναι ότι υπάρχουν ικανότατοι, άλλο για το ποιον δουλεύουν, και οικονομολόγοι και αναλυτές. Άλλωστε, οι πιο σοβαροί αστεί αναλυτές σε παγκόσμιο επίπεδο τα έχουν περιγράψει. Εσείς γιατί τα φορτώνετε όλα στον κορονοϊό? Εδώ είναι το ερώτημα. Για να αθωώσετε το καπιταλιστικό σύστημα. Για να υπάρξει η δικοματική αντιπαράθεση που ξαναζούμε, κυρίως δικοματική, δεν είναι δικοματική, αλλά κυρίως δικοματική, για να ξαναδούμε το έργο το οποίο το ζήσαμε με τα μνημόνια. Νέα έκδοση με τα μνημόνια. Τι λέγατε τότε
Τι λέγατε τότε? Ο ΣΥΡΙΖΑ τι έλεγε? Φταίει η διαχείριση. Φταίει το ΠΑΣΟΚ, φταίει η Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι δεν φταίνε. Ότι αυτά είναι τα αιτία της κρίσης. Είναι η διαφθορά, τα θυμάστε, τα λαμόγια. Αυτά δεν λέγατε? Μα σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Υπάρχει διαφθορά, υπάρχουν και λαμόγια. Αλλά αυτή ήταν η αιτία της κρίσης τότε? Όχι βέβαια. Ήταν καπιταλιστική κρίση. Ήταν μια κρίση η οποία έδωσε την ευκαιρία στο κεφάλαιο συνολικά παγκόσμια να πάρει μέτρα τα οποία ζήταγε εδώ και πολλά χρόνια για να μπορέσει να βγει αλόβητο και να μπορέσει να τη φορτώσει τον ελληνικό λαό. Είναι αλήθεια ή όχι αυτά που λέμε εμείς, ή είναι φαντασιώσεις? Μάλλον όχι. Φαντασιώσεις είναι όλων σας που λέτε ότι μπορεί να γίνει ο καπιταλισμός ανθρώπινος. Δεν γίνεται. Καταρρίφθηκαν όλα. Όλα τα μοντέλα διαχείρισης μέχρι τώρα. Και εδώ είναι το ερώτημα. Και λέω ότι ξαναζούμε το ίδιο έργο. Ότι αυτό που προσπαθείτε να κάνετε τώρα και με τον κορονοϊό, εμείς δεν αμφισβητούμε, θα πω παρακάτω, ότι έχει τεράστια επίδραση και στην οικονομία και φυσικά πρώτα απ' όλα στη ζωή των ανθρώπων, προσπαθείτε να ξαναπείσετε, να ξεγελάσετε, να κοροϊδέψετε το λαό ότι μπορεί να υπάρξει μια φιλολαϊκή διαχείριση και ότι φταίνε αυτοί οι οποίοι τη διαχειρίζονται τώρα, συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία, όχι ότι δεν φταίει, φυσικά και φταίει, αλλά είναι συνεπής με την ίδια την πολιτική της και την ιδεολογική της αντίληψη, που βέβαια είναι αντιλαϊκή και σε μεγάλο βαθμό απάνθρωπη. Τι χρησιμοποιείται ως επιχείρημα? Και αυτό είναι στοθοκαμιλισμός μεγάλος. Λέτε, μα τι να κάνουμε? Τα ίδια γίνονται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Τα ίδια κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι είναι οι κυβερνήσεις? Σοσιαλιστικές? Κομμουνιστικές? Υπηρετούν τον καπιταλισμό ανεξάρτητα πώς ονομάζονται. Ναι ή όχι? Και γι' αυτό ακριβώς όλες παίρνουν τα ίδια μέτρα. Δηλαδή, υποδέμος και ο σοσιαλιστής Σάντσες στην Ισπανία δεν παίρνει τα ίδια μέτρα ακριβώς. Και μάλιστα χειρότερα ακόμα από ό,τι παίρνουν και στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί χρησιμοποιείτε αυτό το επιχείρημα? Μα τι λέτε τώρα? Είστε και γιατρός τώρα και τέλος πάντων, άσε τη ζήτη. Μεταξύ μας να είμαστε ειλικρινείς. 100 νεκρών. Η ίδια ακριβώς πολιτική είναι. Εάν έχει κάποιες ψηλοπαραλλαγές, δεν αλλάζουν την ουσία. Οι ψηλοπαραλλαγές είναι τα περιφερειακά, δεν είναι τα στρατηγικά. Και θα τα εξηγήσω και παρακάτω. Άρα λοιπόν, αυτό το επιχείρημα είναι αιώλο. Δεν θα πω το παράδειγμα της Κούβας, δικό σας το είπε. Με όλα τον αποκλεισμό, με τα εμπάρκο, με τα πάντα, επειδή ακριβώς ακόμα υπάρχει η αντίληψη ότι πρώτα ο άνθρωπος και η οικονομία με γνώμονα τον άνθρωπο και όχι τα κέρδη, κατάφερε και τσάκισε πραγματικά τον κορονοϊό με τα μέτρα που πήρε. Και είναι σε τεράστιες δυσκολίες. Τι αποδείχτηκε τώρα? Και εδώ είσαστε οι συνήγοροι, δεξιοί και αριστεροί ψάλτες του ίδιου του καπιταλισμού. Τι απέδειξε? Τι απέδειξε η πανδημία με δραματικό τρόπο, με εκατόμβες νεκρών, εκατοντάδες χιλιάδες, πώς είναι, ένα εκατομμύριο, έχω χάσει το λογαριασμό σε όλο τον κόσμο. Απέδειξε και ότι το αφήγημα των ισχυρών δημοσίων συστημάτων υγείας μας έχετε τηγανίσει όλα αυτά τα χρόνια, ότι πρέπει να γίνουμε σαν την Ευρώπη. Ναι ή όχι? Ότι πρέπει να γίνουμε σαν την Αμερική που έχουν πανίσχυρα συστήματα υγείας. Είναι αλήθεια ή όχι? Είναι αλήθεια? Ναι. Τι έγινε στην πανδημία? Είναι αλήθεια ότι μας τα λέγατε? Είναι. Ότι πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο της Ευρώπης κλπ. Κλπ. Και τελικά τα πρότυπά σας αποδείχτηκαν ότι κατέρευσαν σαν χάτινη πύργη. Και όχι μόνο αυτό. Αποδείχτηκε και η μεγάλη απανθρωπιά αυτού του καπιταλιστικού συστήματος. Επομένως, τώρα κατέρευσαν αυτά. Ματέως θα υπερασπίζεστε. Ανεξάρτητα αν ο λαός ακόμα δεν τα βλέπει. Είχατε το πρότυπο των βόρειων χωρών για τα μεγάλα συστήματα υγείας, Σουηδία κλπ. Τι έγινε? Κόλαση νεκρών και αρρώστων. Γιατί?
γιατί αποδεκατίστηκαν τα συστήματα υγείας που τα είχαν επειδή είχαν δίπλα τη Σοβιετική Ένωση και για άλλους λόγους. Αυτά αποδεκατίστηκαν. 3 εκατομμύρια έχουν κοπεί. Δεν έχω ώρα για να σας πω τα στοιχεία. Από τα κοινωνικά προγράμματα, ενώ υγεία και παιδεία κλπ. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά το 1990 και μετά το 2000. Και έτσι, τι αποδείχτηκε? Ότι το σύστημα είναι βάρβαρο. Γιατί? Γιατί έχει την υγεία εμπόρευμα. Όπως και άλλα κοινωνία, και άλλα κοινωνικά αγαθά. Υγεία εμπόρευμα. Αυτό στην ακρότητά του τι σημαίνει? Όποιος έχει ζει, όποιος δεν έχει πεθαίνει. Ο Τραμπ βγαίνει σε μια εβδομάδα και εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν. Γιατί? Με τα μονοκλωνικά αντισώματα. Έτσι λένε. Ισχύει? Οι επιστήμονες. Και γιατί εμείς δεν κάνουμε τον γιατρό, ούτε τον επιστήμονα, αλλά αυτοί τα λένε. Γιατί οι δυνατότητες που υπάρχουν στην επιστήμη σήμερα είναι τεράστιες, εμποδίζονται γιατί? Γιατί αυτό που καθοδηγεί την οικονομία την καπιταλιστική είναι το κέρδος. Είναι υπερβολή αυτό που λέμε εμείς? Είναι παράξενο? Είναι τίποτα εκτός πραγματικότητας? Εμβόλια. Για δέστε τι σύστημα υπερασπίζεστε και πρέπει ο λαός να βγάλει συμπεράσματα. Αυτό που κυριαρχεί παγκόσμια τι είναι? Είναι η συνεργασία των εταιριών για να βγει πιο γρήγορα το εμβόλιο, για να υπάρχει συνδυασμός εμβολίων κλπ. Κλπ. Όχι. Λυσαλαίος ανταγωνισμός. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρωθυπουργέ? Λυσαλαίος ανταγωνισμός όλων. Ποιος θα πουλήσει περισσότερο, γιατί μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Σε μια άλλη κοινωνία, αυτή που οραματιζόμαστε εμείς, είναι η συνεργασία των λαών. Για το καλό των λαών και όχι για το ποιος θα βγάλει περισσότερα κέρδη. Και ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Ποιον? Ο Πούτιν καπιταλιστής είναι και αυτός. Τι είναι? Καπιταλισμό έχει η Ρωσία, δεν είναι η Σοβιετική Ένωση. Μην κάνετε αφαίρεση επιστημονική. Πούτιν είναι σκληρό κεφάλαιο. Υπηρετεί και αυτός. Τι είναι δηλαδή? Η δεύτερη πλευρά που δείχνει τη βαρβαρότητα του συστήματος είναι η ίδια η διαχείριση της κρίσης. Οι κυβερνήσεις και η ελληνική μέσα, που έχουμε και άμεση εμπειρία και γι' αυτό συζητάμε, προβάλλει την εθνική ομοψυχία. Εθνική ομοψυχία, για να το αντιμετωπίσουμε. Την ίδια στιγμή όμως δημιουργεί πρωτόκολλα, όχι εδώ μου, και παντού, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Κόφευσε κυριολεκτικά, έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια τις εκκλήσεις των υγειονομικών, των συνδικάτων, όλων των φορέων του μαζικού κινήματος για τα μέτρα που έπρεπε να πάρει. Είναι και αυτό υπερβολή? Τι σας είπαμε? Εργασιακοί χώροι. Κόλαση. Τι σας είπαν και τα συνδικάτα και η υγειονομική στήριξη του Δημοσίου Συστήματος Υγείας? Τι σας είπαν? Μαζικά μέσα μεταφοράς. Αγρόνι γοράσατε. Γιατί, Τι λένε οι πρώτες, και αυτό φαίνεται τώρα στο δεύτερο κύμα του κορονοϊού, τι λένε οι πρόσφατες έρευνες, τώρα δημοσιεύτηκαν αυτές τις μέρες, που δεν είναι του ΚΚΕ και δεν έχει καμία σχέση. Λένε ότι έχουν μετατραπεί οι χώροι δουλειάς σε εστίες υπερμετάδοσης, ακριβής λέξης και από επιστήμονες, που δεν είναι του ΚΚΕ, γιατί δεν λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας. Ρωτάμε λοιπόν, είναι και ο Πρωθυπουργός εδώ, πέστε μας, πόσους ελέγχους έχετε κάνει σε χώρους δουλειάς όλο αυτό το διάστημα? Πόσα πρόστιμα έχετε επιβάλει? Πόσους έχετε τιμωρήσει? Που εκεί υπάρχει τρομοκρατία, έχουν συμπτώματα και δεν τολμάνε να τα δηλώσουν για να μην τους διώξουν. Δεν τα ξέρετε? Τα καταγγέλνουν τα σωματεία. Συγκεκριμένα για επιχειρήσεις. Μιλάγατε την κρίση στη Θεσσαλονίκη. Πήγατε μια φορά να δείτε τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους εργάτες το πρωί, τα ιδιωτικά εννοώ, στα εργοστάσια στη Σύνδο και αλλού, τι υγειονομικά μέτρα είχαν ο ένας πάνω στον άλλον? Μπήκατε ευνηδιαστικά σε κάποια επιχείρηση χωρίς ειδοποίηση να δείτε τι μέτρα τηρούν, μάσκες και όλα αυτά, απολυμάνσεις? Όχι. Ποτέ. Γιατί? Να μην διασαλευτεί η παραγωγική διαδικασία. Να μην μειωθούν τα κέρδη των κεφαλαιοκρατών. Και τι θα μειωθούν?
Αντί για 2 εκατομμύρια θα γίνουν 1,5 καταραμένη φτώχεια. Καταραμένη, κυριολεκτικά. Θα πεινάσουν, θα βγουν στην Ομόνοια να ζητιανέψουν. Να λοιπόν, πώς η κυβέρνηση τα αντιμετώπισε. Δεύτερο θέμα. Λέτε, εθνική ομοψυχία, αλήθεια. Για πέστε μας λοιπόν, ίδια δυνατότητα έχει ο εργαζόμενος τα λαϊκά στρώματα με τον κεφαλαιοκράτη, με τους πλούσιους, να το πω έτσι απλά, για να αντιμετωπίσει την πανδημία. Ίδια δυνατότητα έχει για να πάρει προφυλάξεις. Πού θα τις πάρει ο εργαζόμενος όταν πάει στη δουλειά του, μέσα στα λεωφορεία, μέσα στο μετρό και αλλού, και όταν μέσα στη δουλειά δουλεύει σε συνθήκες χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Όταν στιβάζονται κυριολεκτικά σαν σαρδέλες. Όταν είναι στο χώρο της δουλειάς απροστάτευτοι. Αυτοί δεν έχουν σπίτια των 300, κύριε, των 400. Να συντομεύουμε. Ναι, τελειώσω... Έχετε και δευτερολογία αύριο. Θα την πάρω σήμερα, δεν θέλω αύριο. Όχι. Συνήθως έτσι μιλάω. Θα έχουμε και αύριο. Σε 18,5 λεπτά. Έχω μάρτυρες. Μια φορά μιλάω, δεν θέλω Ελάτε. Παραπάνω. Για σκεφτείτε μία οικογένεια που ζείτε αλήθεια. Μία οικογένεια, θα σας την περιγράψω απλά πώς είναι. Ο άντρας δουλεύει σε μια δουλειά. Η γυναίκα τηλεεργασία. Έχουν 2 παιδιά. Να σας την περιγράψω με 2 παραλλαγές. Το ένα είναι νήπιο και το άλλο πάει στο σχολείο. Πώς αυτή η μάνα θα δουλέψει στο σπίτι με την τηλεεργασία? Ξέρετε πόσες ώρες δουλεύει? 14 και 15. Γιατί πρέπει να κοιτάξει και τα παιδιά. Υπάρχει κοινωνική προστασία? Όχι. Ας υποθέσουμε ότι έχει ένα στο πανεπιστήμιο και ένα στο λύκειο. Όλη μέρα τι γίνεται? Και ότι δουλεύει και αυτή τηλεεργασία. Σπίτι είναι αυτό? Ζωή είναι αυτή μπροστά στον υπολογιστή όλη τη μέρα? Γιατί δεν θα μπορούσατε να ανοίξετε τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς, τα πάντα, με αυτά που ζητάγανε οι μαθητές και οι άλλοι με 15 άτομα? Γιατί δεν έχετε κτηρία? Έχετε. Οι Δήμοι έχουν πάρα πολλά. Αλλά δεν δίνεται λεφτά. Άρα λοιπόν, για ποια μπορούμε να μιλάμε για εθνική ομοψυχία όταν ο ένας είναι στο χάος και στην κόλαση και όταν ο άλλος μπορεί να απολαμβάνει τα πάντα, γιατί έχει και την οικονόμου, έχει και την υπηρέτρια, έχει και τον οδηγό, έχει και 5-6 αυτοκίνητα, έχει και τα 1000 τετραγωνικά και τα 500. Τι εθνική ομοψυχία? Τι σημαίνει να υποταχθεί δηλαδή ο απλός ο κόσμος, ο παραγωγός του πλούτου σε αυτό που ζει σήμερα, σε αυτή την κοινωνία? Δεν έχουμε χρήματα για προσλήψεις, λέει, και για λεωφορεία. Αλήθεια? Δεν έχετε? Ξέρετε τι λέει η έκθεση του Science, ενός επιστημονικού περιοδικού? Ότι είναι η υγειονομική βόμβα τα μέσα μεταφοράς, μαζικής μεταφοράς, παγκόσμια. Και στην Ελλάδα, γιατί δεν το κάνατε? Αλλά ταΐζετε όμως τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι λοιπόν ή δεν είναι σκληρή ταξική πολιτική η διαχείριση και αυτής της υγειονομικής κρίσης? Εμείς λέμε ότι είναι, και δεν πρόκειται ούτε για ανεμελιά, ούτε για ανικανότητα της κυβέρνησης, ούτε για έλλειψη σχεδίου που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Η Νέα Δημοκρατία είναι συνεπής, εμείς το αναγνωρίζουμε στην πολιτική τους. Είναι επιλογή ταξική, είναι επιλογή να στηρίξει το καπιταλιστικό κέρδος και μέσα στην πανδημία και ταυτόχρονα να τσακίσει τα λαϊκά συμφέροντα. Τέλος. Να μετατρέψουμε, λέει, την κρίση για ευκαιρία. Επειδή είμαστε αρκετά χρόνια εδώ μέσα, κύριε Πρωθυπουργέ, τα ίδια έγιναν και με τα μνημόνια. Τι λέγατε όλοι? Να μετατρέψουμε την κρίση που ήταν θύελα, σάρωμα, ότι κέρδισε ο κόσμος, το έχασε σε μία νύχτα. Να το μετατρέψουμε σε ευκαιρία. Μάλιστα, εμείς ρωτάμε. Ευκαιρία για ποιον? Τους εργαζόμενους? Πήραν αυξήσεις με τα μνημόνια? Βελτιώθηκε η ζωή τους? Τώρα έχουμε επανάληψη το ίδιο έργο. Ευκαιρία για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και επειδή θα το βάλουμε και εδώ, μια και είναι και ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ, τι αλλάξατε στο νομοθετικό σας έργο? Lockdown ο κόσμος, οργασμός νομοθετικού έργου και αποφάσεων της κυβέρνησης, της πολιτικής της. Εμείς δεν λέμε ότι ήταν έξω την πολιτική. Όλοι ήταν στα σπίτια τους, ο κόσμος απελπισμένος, και στη Βουλή τρελαθήκαμε στο νομοσχέδιο. Δεν μπορούσατε να αναβάλετε τίποτα? Έπρεπε να πάρετε τα άγρια μέτρα. Τα άγρια, τα έχουμε πει αυτά, είναι γνωστά, δεν είναι τίποτα μυστήρια. Με επιχειρήματα μιλάμε.
Δεν μπορούσατε να κάνετε κράτη. Και τα νομοσχέδιά σας είχαν διπλή αναγνωστό. Ένα ήταν τσάκισμα των εργατικών δικαιωμάτων, μάλλον διπλό σκοπό. Και το άλλο ήταν δώρα, γη, αέρα και θάλασσα στο μεγάλο κεφάλαιο. Αυτά ήταν αυτό το διάστημα. Και αν θέλετε μπορούμε, αν είχαμε χρόνο θα τα αναλύουμε. Δεν έχουμε χρόνο πλέον. Και τελειώνω, τέλειωσε κύριε Πρόεδρε. Ένα μόνο θέμα. Ο προϋπολογισμός είναι το πρόγευμα για την κανονικότητα. Καλά, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη που δεν την πιστεύω. Μα αθεόφοβοι, μέσα σε υγειονομική κρίση, μειώνεται 635 εκατομμύρια τις δαπάνες για την υγεία. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Τέτοιος κινησμός, μέσα στην πανδημία, που δεν θα τελειώσει εύκολα, πριν το Μάιο τουλάχιστον, από ό,τι λένε οι εκτιμήσεις. Μέσα σε οικονομική, να μην πω εξαθλίωση, αλλά με τεράστια βάρη που έχει ο λαός, έρχεστε και αυξάνετε τους φόρους σε 3,5 δισεκατομμύρια, από τα οποία τα 2,5 είναι έμεση, δηλαδή είναι η πιο αντιλαϊκή φόρη, γιατί άλλο ένα πακέτο τσιγάρο, να μην καπνίζει κανένας μακάρι, για έναν εργαζόμενο που παίρνει 500, 600, 700 ευρώ και άλλο για έναν που έχει 10.000 και 20.000. Αυξάνεται τους πιο αντιλαϊκούς φόρους ενώ είναι γονατισμένη όλη η Ελλάδα. Αυτό λέω είναι το πρόγευμα και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να απαντήσω και στον κύριο Κυρανάκη που ξέχασε να μας πει κάτι. Ότι πληρώνεις, παίρνεις. Ποιος πληρώνει όμως? 96,3% των φορολογικών εισόδων τα πληρώνουν οι μισθωτοί και τα λαϊκά στρώματα. Αυτοί που έχουν πάνω από το 50% του ΑΕΠ συμμετέχουν με 7% και απολαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα. Μονόδρομος λοιπόν είναι αυτή η πολιτική, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, που ακολουθείται, αλλά είναι για το κεφάλαιο. Είναι για τον πλούτο, είναι για αυτούς κύριε Τσακαλώτε, και συγγνώμη με το θάρρος το λέω, που τους μειώσατε τη φορολογία, που μειώσατε τη φορολογία στα διανεμόμενα κέρδη, από 15 σε 10 και η Νέα Δημοκρατία σε 5, είναι που χρηματοδοτήσατε οι προγράμματα αναπτυξιακά εντός ή εκτός εισαγωγικών για να ταΐσετε τους ομίλους. Αλλά μονόδρομος και τους εργαζόμενους είναι ανατροπή. Δεν πάει το σύστημα. Δεν μπορεί να μας λέτε ότι τρεις άνθρωποι στον κόσμο που έχουν το μεγαλύτερο πλούτο δεν πληρώνουν φορολογία. Δεν μπορεί να μας λέτε ότι ένα συντριπτική μειοψηφία κατέχει το 50% σχεδόν του παγκόσμιου του ΑΕΠ και να δημιουργείται και την εντύπωση στο λαό ότι θα αλλάξει. Ο δρόμος είναι ο δρόμος της ανατροπής και αυτό θα γίνει. Είναι της πάλης τώρα για να αποσπάσει, να γλιτώσει ό,τι παρέμεινε και σε αυτό το δρόμο εμείς θα είμαστε μπροστά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.